Το βιβλίο του «Από το Νεύρο στην Κατεχάκη» παρουσίασε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Το βιβλίο περιγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία της ζωής και μια επαγγελματική σταδιοδρομία που ξεκίνησε από ένα κριτικό χωριό του Εύρου και κατέληξε στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Με πρόθεση να αποτελέσει το βιβλίο χρήσιμο ανάγνωσμα για τους νεότερους, ο συγγραφέας περιγράφει τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, αναπτύσσοντας παράλληλα άγνωστες μέχρι τώρα ανθρώπινες ιστορίες, καθώς και συναντήσεις καθ' όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης με πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το βιβλίο μου «Από τον Εύρο στην Κατεχάκη» είναι ένα δώρο του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, καταρχήν σε όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, είτε αυτά βρίσκονται στην ενεργό δράση, είτε αυτά βρίσκονται στην εφεδρεία. Κατά την ευδόκιμη διαδρομή μου είναι γεγονός ότι απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις και συνήθως όταν φεύγει κανείς αυτές τις κρατάει για τον εαυτό του, τις μοιράζεται με τους συγγενείς του, με τους φίλους του και μια ολόκληρη παρακαταθήκη μένει ανεκμετάλλευτη. Ο ομιλών, επειδή θεωρούσα ότι αυτό δεν συνάδει στις αρχές μου, δεν συνάδει στη διαδρομή μου, κάθισα και αποτύπωσα τα πλέον σημαντικά γεγονότα σε αυτό το βιβλίο, προκειμένου αυτό να είναι χρήσιμο εγχειρίδιο για τους μεταγενεστέρους. Το βιβλίο χωρίζεται από τον ομιλούντα σε τρία μέρη. Το πρώτο, τιμώ τη γενέτειρά μου, το Ισάκιο Διδημοτήχου, το Διδημότυχο, τον Εύρο, τη Θράκη, τη Βόρεια Ελλάδα, και κανείς σε αυτό το τμήμα του βιβλίου, διαβάζοντάς του, στον καθρέφτη του βλέπει τον εαυτό του. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε κρίσιμα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στο ελληνικό κράτος και στα οποία κρίσιμα γεγονότα συμμετείχα σε πρωταγωνιστικό ρόλο ή σε συνδρομητικό. Και αυτά όλα τα γεγονότα αντιμετωπίστηκαν άλλα με επιτυχία, άλλα πολλές φορές και με ατυχία. Αυτά όμως είναι χρήσιμα για τους μεταγενεστέρους, διότι περιγράφεται όλος ο σχεδιασμός, όλες οι λεπτομέρειες που πραγματικά θα είναι χρήσιμες για αυτούς. Επίσης, το τρίτο μέρος αναφέρεται σε συναντήσεις που είχα με σπουδαίους πολιτικούς της Ευρώπης και όχι μόνο, αλλά και πολιτικούς της χώρας μας. Λίγο νωρίτερα, τόσο ο συγγραφέας Αναστάσιος Δημοσχάκης, όσο και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νόμο Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, επισκέφθηκαν το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας δύο εξέχοντες προσωπικότητες, δύο εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες βρίσκονται εδώ για μια εκδήλωση και που αφορά την παρουσίαση ενός βιβλίου. Αναφέρομαι στον στρατηγό, πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και βουλευτή Εύρου, τον αγαπητό Τάσο Δημοσχάκη, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο βιβλίο του περιγράφει μια ιδιαίτερη διαδρομή, η οποία ξεκινάει από το Ισαάκιο, ένα μικρό χωριό του Εύρου, στα βόρεια κιόλας του νομού, και καταλήγει στο αρχηγείο της αστυνομίας, αλλά δεν τελειώνει στο αρχηγείο της αστυνομίας, καθότι μετά το αρχηγείο της αστυνομίας ο κύριος Δημοσχάκης είναι ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται και επανεκλέγεται και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε και θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία, προκειμένου να μπορούμε να προωθούμε όλα τα θέματα της περιφέρειας σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στην πόλη της Καβάλας, στην πρωτεύουσα του νομού, και να επισκέπτουμε ημέρα αργίας τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο και καλό μας φίλο. Ζήτησα να τον επισκεφθώ σηματοδοτώντας υψηλό συμβολισμό στο πρόσωπό του, τιμώ όλους τους καβαλιώτες που δεν θα μπορούσα τεχνικά να τους δω από κοντά. Στο πρόσωπό του όμως τιμώ
όλους τους πολίτες του νομού Καβάλας και της πρωτεύουσας αυτού. Με αφορμή λοιπόν αυτή την βιβλιοπαρουσίαση, ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος είχε την πρωτοβουλία να μας καλέσει εδώ για μια συνάντηση πριν από την παρουσίαση, να υποδεχθούμε κιόλας και τον κύριο Λαζαρίδη και τον αρχηγό και να συζητήσουμε στον χρόνο που έχουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο, τα ζητήματα της πόλης, τα ζητήματα της περιφέρειας, μιας και οφείλω να πω ότι εδώ παρευρίσκονται τα 2/3 της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αισθάνομαι χαρούμενος ευρισκόμενος εδώ στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας για τις λόγους. Πρώτον, γιατί βρίσκομαι στην Καβάλα, μια πόλη την οποία κατάγομαι και την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι γιατί θα έχω τη χαρά να ενημερωθώ από τον καλό φίλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νομός. Γνωρίζω ότι γίνονται και καταβάλλονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και από τον ίδιο και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Μέτιο. Και βεβαίως, το τρίτο, άλλωστε γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, είναι πολύ μεγάλη τιμή που ο στρατηγός, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και πλέον βουλευτής της παράταξής μας, με επέλεξε να είμαι εις εξ αυτών που θα παρουσιάσουν το βιβλίο του «Από τον Εύρο στην Κατεχάκη».